Δεν θα ήθελα πάρα πολλά λεφτά. Τη βγάζετε και πάρα πολύ οικονομικά. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαι. Υπάρχει πάντα μια αμφιβολία. Δεν το αντιλαμβανόμαστε ως συνέβη κάτι πολύ τρελό. Δεν έψαχνες γκόμενο. Έγινε άλλος άνθρωπος. Δεν είναι καλά, δεν μπορούν να διαχειριστούν. Τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. Ήρθαμε σήμερα εδώ γιατί αποφασίσαμε ότι αυτό το κανάλι, πιστό στην κατεύθυνση που έχει αυτή την αμφίδρομη, το να μας λέτε και να σας λέμε, πρέπει κάποια στιγμή να δώσει και λίγο χώρο, να μας πείτε εσάς τι σας έμαθε η εκάστοτε χρονιά και να μην καθόμαστε μόνο εμείς να σας λέμε τι μας έμαθε και εσείς από κάτω στα σχόλια να λέτε πότε θα μας δώσουν και εμάς το βήμα, να τα πούμε κι εμείς. Όχι ότι δεν τους το δίνουμε γενικά. Όχι ότι δεν σας το δίνουμε, αλλά. Οπότε ήρθαμε στο Instagram και σας ζητήσαμε να μας πείτε τι σας έμαθε εσάς το 2022. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο έπεσε το μάτι μου και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Λέει εδώ κάποιος ότι το 2022 του έμαθε ότι τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Παιδιά, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλά χρόνια. Όποιος είπε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία, δεν ήξερε από πού να ψωνίσει. Πρώτον και δεύτερον, συγγνώμη, αλλά είμαι έξαλλη με αυτό το ζήτημα. Η διαφορά που θα έκανε στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Το ένα εκατομμύριο. Που δεν θα χρειαζόταν να δουλεύω 4 δουλειές και θα πέρναγα ζωάρα και θα έκανα μόνο ότι μου αρέσει και αγαπάω με χαλαρότητα και όχι ότι πρέπει να το κάνω και φανταστικά ή όσο καλύτερα μπορώ, αν μπορώ, γιατί αλλιώς δεν θα έχω να φάω, έχει διαφορά. Ναι, νομίζω το κομμάτι του ότι έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι προσωπικά να τους ξέρω εννοείται, ναι, που να έχουν πάρα πολλά λεφτά ή να έχουν περισσότερα λεφτά από μένα και να είναι δυστυχισμένοι, να πω, να μην είναι καλά, να πω. Δηλαδή, βλέπεις ότι και πολλοί που έχουν τον τρόπο να λύσουν πολλά θέματα που εμείς δεν έχουμε. Δεν εγγυάται την ευτυχία, τη βοηθάει όμως. Το καταλαβαίνω και εγώ ότι όταν ο λογαριασμός μου στην τράπεζα είναι γεμάτος, βλέπω με άλλο τρόπο την εκάστοτε ημέρα ή ό,τι προκύψει. Δεν το παίζω ανωτερίδου, αλλά δεν έχεις δει ανθρώπους που έχουν τα πάντα. Δεν είναι καλά. Ναι, δεν είναι ψυχολογικά. Ναι. Δεν είναι καλά. Ναι. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το ότι έχουν τα πάντα. Δεν ή ξέρω ότι... και πόσο σχετικό είναι το πώς έχεις μεγαλώσει με πόσα χρήματα. Γιατί αλλιώς είναι κάποιος που έχει μεγαλώσει με χρήματα και αλλιώς κάποιος που παίκτησε αργότερα. Νιώθω ότι τα εκτιμά με πολύ διαφορετικό τρόπο τα λεφτά. Και σύν του ότι υπάρχει ο παράγοντας απληστία. Που εγώ νιώθω, δεν έχω βρεθεί ακόμα στη θέση για να σας το πω. Αν ποτέ μου βρεθεί κάποιο εκατομμύριο, θα τα ξαναπούμε. Αλλά νιώθω ότι δεν θα ήθελα πάρα πολλά λεφτά. Θα ήθελα αρκετά λεφτά έτσι ώστε να ζω μία άνετη ζωή, χωρίς να σκέφτομαι δεύτερη φορά εάν θα πάρω κάτι, αν θα φάω έξω ή αν θα πάω ένα ταξίδι. Ναι, δεν θέλεις ότι όμως αν το ζούσες αυτό, δηλαδή αν μπορούσες να πας ταξίδι, απλά επειδή το σκέφτηκες ότι από ένα σημείο και μετά κανένα ταξίδι δεν θα σου έλεγε τίποτα. Μα, δηλαδή, ας πούμε, εγώ αυτό το νιώθω από τα ρούχα. Ότι επειδή τα ρούχα που μ' αρέσουν, ναι, μπορώ να τα αγοράσω, δεν μ' αρέσουν Chanel και Dior που θα έπαιρνα ένα το τρίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή το 70% των ρούχων που έχω στο σπίτι μου δεν μου προσφέρουν κάποια χαρά, γιατί έχω και περισσότερα από αυτά που χρειάζομαι και τα παίρνω χωρίς κάποια σκέψη. Οπότε η χαρά που παίρνω από την αγορά κρατάει λιγότερο από γάμο το πώ το λουγκλέτσου. Αν πω ποιο άρα αραβίνιον, δεν οδηγεί σε απληστεί αυτό. Αν πω Λαροπίνιον, τα ρούχα σταματούν να σου φέρνουν χαρά μετά τα 26. Συγκεκριμένα 26. Ναι. Άρα έχουν σταματήσει 13 χρόνια να μου φέρνουν, ναι, χαρά περίπου. Οκ, okay, το ακούω. Για πες. Δεν εκφράζουν όλοι οι άνθρωποι την αγάπη με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι. Γιατί πάρα πολλές φορές με φίλους και με εγκόμενους και με συγγενείς μπορεί να γινόμαστε κόλος ή να νιώθουμε ανασφάλεια. Γιατί περιμένουμε να μας δείξουν την αγάπη τους ή το ενδιαφέρον τους με τον τρόπο που εμείς θα το κάναμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εμείς, είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Και ο καθένας από εμάς έχει πολύ διαφορετικό τρόπο να το δείχνει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε, να ξεχωρίζουμε ότι αυτό τώρα που κάνει ο Αλέξανδρος είναι μια πράξη αγάπης και με αυτόν τον τρόπο το εκφράζει γενικώς. Οπότε όταν το κάνει, εγώ ξέρω και νιώθω καλά και νιώθω όμορφα ότι α, ο Αλέξανδρος νοιάζεται για μένα. Και δεν περιμένω να κάνει αυτό που θα έκανα εγώ για εκείνον, γιατί εγώ το εκφράζω διαφορετικά ενδεχομένως στην αγάπη μου. Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς σχεδόν ποτέ να το σκεφτείς αυτό σε πρώτο επίπεδο. Όχι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις, ναι, τον κόπο, ναι, να πεις α, αυτό. Ναι. Θα σου φανεί ότι ή δεν μ' αγαπάει ή τώρα μου σπάει τα νεύρα. Και μετά θα σκεφτείς ότι μήπως ξέρω εγώ γκρινιάζει όλη μέρα γιατί του έχω λείψει. Ξέρω εγώ και ναι, θέλει, ναι, να, ναι, με δει. Και αντί, αλλά... να πει μου λείψει, θέλω εδώ όλη την ώρα κάτι τον πιάνει. Ο καθένας έχει διαφορετικό love language. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, αυτό που μπορείς να κάνεις για να με κερδίσεις είναι πάρα πολύ
διπλό και πάρα πολύ φθηνό επίση. Πόσο κάνει. Ξέρω πώ κάνω τα λιφιτζούρια, 20 λεπτά. Αν ήρθε στο σπίτι και μου έφερε ένα λιφιτζούρι φράουλα. Ναι. Αλλά το σωστό αυτό που είναι φράουλα, όχι αυτό που είναι φράουλα κρέμα. Θα πέσω κάτω. Γιατί η λογική μου είναι ότι πέρασε από το περίπτερο. Και με σκέφτηκε. Και με σκέφτηκε και μου έφερε το πιο μικρό πράγμα στον κόσμο. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί δεν ήθελα να μου φέρει κάτι. Δεν είναι ληστικό το ζήτημα. Είναι ότι σκέφτηκα ότι στη Σιλένα αρέσουν τα λιφιτζούρια και τη έφερα ένα λιφιτζούρι. Άκου τώρα. Τη βγάζετε και πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ οικονομικά. Κάτι το οποίο θα ήθελα βασικά κι εγώ να το σκεφτόμουν και να μου το είχε μάθει το 22. Όχι ότι δεν το ξέρω, αλλά έτσι μια υπενθύμηση, ένα kind reminder. Παρόλο που είμαι 20 χρονών, δεν σημαίνει ότι θα είμαι και υγιής. Πολύ φίλοι μου. Φίλος σου. Πολύ φίλος μου. Και αυτό νομίζω ότι, όπως είπες πριν για τα ρούχα και τα 26, δυστυχώς πολλές φορές έρχεται με την ηλικία. Διότι κάποιοι όσο... το μάθαμε στα 17. Ναι, ναι, ναι. Λέω, γι' αυτό λέω κάποιες φορές. Ότι οι περισσότεροι έχουμε την αίσθηση ότι επειδή είμαστε 12, 15, 27, είμαστε. Θα είμαστε για πάντα άτρωτοι. Άτρωτοι, ακμαίοι, θα μας κρατάνε τα πόδια μας, οτιδήποτε. Και μπορεί κάποιοι να το έχουν μάθει από νωρίτερα το ξέρεις τι. Όχι, δεν θα είναι πάντα έτσι. Ή το άλλο που νομίζω ότι είναι πιο πιθανό και συχνό είναι το άνθρωποι που γενικά έχουν μια πολύ καλή κατάσταση υγείας. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιοι είναι από μικροί λίγο πιο φιλάσθενοι ή λίγο πιο. Ποτέ δεν ήταν εντελώς όλα τέλεια στο σώμα τους και στην υγεία τους. Εγώ, ας πούμε, που έχω υπάρξει ο άνθρωπος ο άλλος, ότι δεν έχω κάνει ράματα, δεν έχω σπάσει, δεν έχω πάει στο νοσοκομείο κτλ. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που έπαθα κάτι που το θεώρησα λίγο πιο σοβαρό από το έχω πονό. Και πυρετό, το πρώτο καμπανάκι που μου χτύπησε ήταν αυτό. Ότι ναι, σήμερα είσαι καλά και αύριο έχεις ένα θέμα. Δεν λέω τώρα κάτι τραγικό, αλλά έχεις ένα θέμα. Και ότι δεν σε προειδοποιούν όλα, ότι. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαι. Και αυτό. Αλλά ας πούμε, μπορεί τώρα όλα καλά, όλα ανθυρά, και αύριο το πρωί να έχω τενοντίτιδα. Τρόπος του λέγει. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πονάει το χέρι μου 10 μήνες πριν για να έχω τενοντίτιδα. Ναι, ισχύει. Μου το έχει μάθει και εμένα αυτό προηγούμενο έτος, αλλά ήθελα έτσι να το κάνω ένα reminder σε όποιον μας βλέπει και θέλει να είναι έτσι προετοιμασμένος για όλα. Το 2022 μου έμαθε να μην παρακαλάω άτομα να μείνουν στη ζωή μου. Όποιος θέλει, το κάνει. Άκου τώρα. Ρε, ξέρεις τι, και εμείς στο βίντεο λέμε κάποια πράγματα που είναι πολύ κοινά και πολύ δεδομένα ως γνώσεις, αλλά είναι αλλιώς να το έχεις σε μια γενικότερη γνώση και αλλιώς να το βιώσεις και να το συναισθανθείς και να το συνειδητοποιήσεις. Και νομίζω ότι ειδικά σε πιο μικρές ηλικίες αυτό το κάνουμε πάρα πολύ. Το να είμαστε σε φάση σε παρακαλώ, αλλά όχι λεκτικά, ούτε και ούτε με κακή πρόθεση, αλλά το ότι ο κόσμος να χαλάσει, ναι. Εγώ αυτό το θέλω. Ναι, και το έχω πει κάποια στιγμή. Νομίζω ότι γενικό, σε πολύ παλιότερο τι μου έμαθε, ότι όσο και να... Παθήσεις. Άμα ο άλλος δεν θέλει. Όσο και να το τραβήξεις, όσο και να το τσουρομαδήσεις. Τα καλά σαν Μπερλίνα είναι τα καλύτερα. Και αν μπεις λίγο σε αυτό το mindset, αν τα καταφέρεις, είσαι πολύ πιο χαρούμενος, γιατί κάποια στιγμή λες, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, άμα δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Ποιος είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ, που θα πιέσω τον Τίμτο να μείνει, να κάνει, να ράνει. Και αν το καλοσκεφτείς και να μείνει και να κάνει, όταν θα συνειδητοποιήσεις ότι εν μέρει αυτό συνέβη επειδή απλά πίεσες πολύ, δεν θα το απολαύσεις κιόλας, δεν θα πεις αχ τι ωραία που έγινε. Κάτι το οποίο νομίζω ότι σίγουρα το έχουμε μάθει λόγω ηλικίας, αλλά μπορεί κάποιος να μην το έχει μάθει ή να θέλει το χρόνο του για να το μάθει. Λέει εδώ μία φίλη, να μην θεωρώ ανθρώπους γρήγορα κολλητούς. Και θεωρώ ότι το έχουμε μάθει, ναι, αυτό που λέω λόγω ηλικίας, γιατί κακά τα ψέματα, βία μετά το πανεπιστήμιο. Τα πράγματα δυσκολεύουν, ναι. Ναι, και έχεις φύγει από τη φάση του επειδή βγαίνουμε κάθε μέρα ή επειδή μιλάμε όλη μέρα στο Facebook και στο Twitter και στο Instagram ότι είμαστε κολλητοί. Και γενικά και τη λέξη κολλητός νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζει και τη, ναι, χρησιμοποιείς λιγότερο. Όχι γιατί δεν έχεις κολλητούς, αλλά νομίζω σαν να μην έχεις και την ανάγκη να πεις αυτή τη λέξη. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να είναι κολλητή σου η Λένα και η κολλητή σου και η Χρύσα και να τις λες και τις δύο φίλες σε κάποιο τρίτο, η φίλη μου η Σιλένα, και να την νιώθεις περισσότερο κολλητή από όταν την έλεγες κολλητή. Δεν έχεις και την ανάγκη να πεις και τη λέξη κάποιες φορές, γιατί ξέρεις εσύ τι σου είναι. Γνωρίζοντας κάποιους ανθρώπους, σίγουρα όχι σε πιο επιφυλακτικός, αλλά δεν καίγεσαι να αποκτήσουν και αυτή την ταμπέλα όσο μεγαλώνεις. Ναι, μάλλον αυτό προκύπτει από την ανάγκη μας να ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο σε μικρότερη ηλικία που μεγαλώνει.
Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν χρειάζεται να ανήκουμε παντού και μπορούμε να ανήκουμε σε ένα χι κοινωνικό σύνολο που να είναι πιο μικρό και πιο στενό και όχι μόνο απλά αυτό είναι ok, αυτό είναι πιο καλό για μας και πιο βολικό και πιο υγιές. Νομίζω όμως ότι εν μέρη είναι και το ότι δεν μας νοιάζει να κατηγοριοποιούμε και τους φίλους μας. Ενώ ας πούμε στο σχολείο έχουμε την ευρύτερη παρέα και δύο κολλητούς, ξεχωρίζουμε. Ίσως τώρα ξεχωρίζονται στην πράξη και οι φίλοι. Ίσως εκεί χρειάζεται να ξεχωρίσεις, γιατί στο σχολείο έχεις 30 φίλους και στην ίδια ζωή έχεις 5. Ισχύει. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα πω. Το 2022 μου έμαθα ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει αν του συμβεί κάτι. Και επειδή εγώ ταυτίστηκα με αυτό και γι' αυτό όπως αντιλαμβάνεστε μάλλον διαβάζουμε ο καθένας αυτά με τα οποία προσωπικά ταυτιζόμαστε λίγο περισσότερο ή μας κάνουν εντύπωση. Ας πούμε, εγώ όταν μπήκα νοσοκομείο άλλαξα. Έγινα άλλος άνθρωπος. Όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή σου, σε αλλάζουν θέλοντας και μη. Και ενώ είναι κάτι που βγάζει πάρα πολύ νόημα, δεν το έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας. Λες, ξέρω εγώ, εσύ μετά, μα η Σιλένα ήταν έτσι. Γιατί τώρα είναι γιουβέτσι. Ξέρω εγώ, βρε μαλάκα. Μήπως. Όχι, με την καλή έννοια. Μήπως γιατί έγινε αυτό. Μπορεί να είναι και κάτι καλό. Συνήθως είναι κάτι κακό, βέβαια. Και αν το σκεφτόμαστε έτσι, μπορεί να έχουμε και λίγο περισσότερη. Κατανόηση. Ναι, απλά δεν ήθελα να πω κατανόηση, γιατί ήθελα να πω περισσότερο. Γιατί κατανόηση είναι κάτι λογικό. Συμπάθεια. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Καταλάβατε. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Για τους ανθρώπους γύρω μας. Και βλέπω εδώ δύο πράγματα τα οποία είναι λίγο αντιφατικά και είχα δει πρώτο το πρώτο και ήμουν έτοιμος να γίνω σχεδόν καταπέλτης ή τέλος πάντων να εκφράσω τη διαφωνία μου. Οπότε θα τα διαβάσω συνδυαστικά. Μία φίλη λέει ότι το 2022 της έμαθε ότι αν έχεις έστω και μια μικρή αμφιβολία για κάτι, μη το κάνεις. Θέλω να διαφωνήσω. Και εγώ θέλω να διαφωνήσω. Και από κάτω γράφει μια άλλη φίλη ότι της έμαθε πως καλύτερα να μετανιώνεις για αυτά που έκανες παρά για αυτά που δεν τόλμησες να κάνεις. Τελέσει, Λένα. Και επειδή δεν είμαι ούτε στο πρώτο, αλλά ούτε και στο δεύτερο και δεν ξέρω που βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτό. Ήθελα νομίζω κυρίως για το πρώτο να πω ότι κάπως νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αμφιβολίες για πολλά από αυτά που εν τέλει κάνει, που γιατί λέει και μια μικρή. Ναι. Τύπου να πάρω μπουφάνι να μην πάρω, να βάλω το έξτρα του ζακετάκι ή θα αρπάξει η φωτιά το είναι μου. Και νιώθω ότι τις περισσότερες φορές αυτά που εν τέλει θα κάνουμε είχαν μέσα μια δόση αμφιβολίας. Όχι το δεν ξέρω που θα πάει αυτό το φλερτ, ας δοκιμάσω. Μα να σου πω κάτι. Τη μικρή, την τόση. Υπάρχει πάντα μια αμφιβολία. Όταν εμείς ξεκινήσαμε αυτό το κανάλι, είχαμε χιλιάδες αμφιβολίες. Ναι. Ενώ ότι πάρα πολλές φορές στη ζωή έχεις αμφιβολίες γιατί δεν εμπιστεύεσαι ενδεχομένως τον εαυτό σου, φοβάσαι για το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να πάρεις το ρίσκο γιατί μπορεί να πάει καλά, μπορεί και να μην πάει. Ή να πεις, θα πάω να μιλήσω στον κομμενάκι, αλλά έχω αμφιβολίες. Μπορεί να με χιλοπιτιάσει, μπορεί να έχει γκόμενα, μπορεί να. Και μπορεί μετά να καταλήξετε happily ever after. Ναι. Ενώ ότι καταλαβαίνω ίσως λίγο το concept. Μια φωνή μέσα σου κάτι σου λέει. Άκουσε και λίγο. Μην είσαι τέρμα γιόλο. Αλλά να μπορείς να διακρίνεις ότι αυτή η φωνή είναι η φωνή που actually δεν είναι παράλογη και δεν είναι της ανασφάλειας και δεν είναι του φόβου. Και είναι της λογικής. Ότι ξέρω εγώ ήμουν πολύ πιεσμένη, ας πούμε, την παραπροηγούμενη εβδομάδα και πάει και κουρασμένη κτλ. Και ενώ ήθελα πάρα πολύ να πάω στο πάρτι της Κλέρης. Δεν πήγες. Όπως παρατήρησε. Και σκεφτόμουν ότι θα πιεστώ πολύ για να πάω, θα πάθω κρίση πανικού, δεν θα περάσω καλά. Άρα, τι κάθομαι και πιέζομαι. Καλύτερα αυτό. Και ας μην πάω που ήθελα πολύ να πάω, παρά εκείνο. Ναι, αυτό είναι ότι ναι, είχα αμφιβολίες να πάω με την προοπτική κοινοτάλλο. Αλλά ή σου να έχει πάω τύχει και το ανάποδο να πας. Ενώ έχει πει ότι δεν ψήνομαι να πάω, μάλλον δεν μπορώ βασικά, δεν ψήνομαι. Ναι. Και εν τέλει να πεις πάλι καλά που ήρθα, γιατί τι ωραία που πέρασα. Σε όλους έχει τύχει. Ναι, αλλά αυτό συνήθως το παθαίνω όταν δεν θέλω να πάω κάπου γιατί βαριέμαι. Δεκτό. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να σε αφήσω να πεις όταν βλέπω εδώ ότι το 2022 με έμαθε πως τα φαινόμενα απατούν το ίδιο και ο πρώην. Γιατί πραγματικά. Εκεί λες respect. Ενός λεπτού σιγή σε όποιον του έχει μάθει κάτι τέτοιο ή όποια χρονιά. Θα διαβάσω κάτι κυρίως για να γελάσει ο Στέλιος. Και θα πω ότι μία φίλη λέει ότι έμαθε να δίνει σημασία στα red flags και στο self-love. Και θα πω ότι και εγώ έχω μάθει να δίνω σημασία στα red flags, διότι με το που περνάνε από δίπλα μου, μόνο αυτά κοιτάω. Ναι, δεν διευκρίνησε τι σημασία. Ναι, κατάλαβα. Πρέπει να δίνουμε. Θα περάσω και σε κάτι πρακτικό το οποίο θα το πω για να μου επιβεβαιώσεις ή αν γνωρίζεις, αν έχεις ακούσει κάτι, αν ισχύει. Το 2022 μου έμαθε, λέει εδώ κάποια, ότι οι πάνες αυτό πήγα να για την ακράτεια βολεύουν στην περίοδο. Και
έλεγα εγώ στο Ραντένα ότι είμαι έτοιμη να πάω να πάρω πάνω σε κράτειας. Άρα σκέψου το. Άρα αφού το προτείνει και η φίλη. Αλλά εγώ ως πιο πρακτικό μυαλό ήθελα να ρωτήσω, οι πάνες ακράτειας είναι πιο οικονομικές από τις σερβιέτες? Όχι. Βασικό. Δεν είναι για όλες τις μέρες. Για τις πρώτες. Η πάνα, όπως τη λένε, πάνα βρακάκι. Διότι ναι. Πάνα ακράτειες έχουμε στο νου μας αυτή του παππούτσι γιαγιάς που είναι για όλα. Ναι. Ενώ η πάνα βρακάκι είναι για τους ανθρώπους που έχουν και κάποιο θέμα ενδεχομένως. Το οροποιητικό. Με το οροποιητικό. Δεν είναι διαφορετική κατασκευή. Και επειδή στην εμμηνορίση δεν έχεις κάθε μέρα την ίδια ποσότητα αίματος. Συνήθως μία είναι η hardcore. Νομίζω ότι σε παίρνει να πάρεις ένα πακέτο. Ναι, να κάνεις. Και τη εκείνη σου. Τη μία μέρα να πεις ISIGHTIRE. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο με αυτό σήμερα. Θα το βάλω το πρωί, θα το βγάλω το βράδυ. Γεια σου. Ναι, το ακούω. Γράψτε μας στα σχόλια αν συμφωνείτε με αυτό. Τουλάχιστον ξέρετε τι λέμε να πάει να πάρει. Ναι, άμα χρησιμοποιείτε, μου πείτε και ποια μάρκα παίρνετε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Το 2022 μου έμαθε να μην χάνω το χρόνο μου. Π.χ. να σχολιάσω την κάθε μαλακία και να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και θα σταθώ στο τελευταίο, διότι. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν το έβαλα εγώ αυτό στο βίντεο. Γιατί μου το έμαθε στην αρχή της χρονιάς και είχα ξεχαστεί που λέγαμε. Ναι, μπράβο. Γιατί. Βέβαια, εγώ το πρώτο σκέλος το έβαλα. Ναι. Στον ελέφαντα κόλλησα. Στον ελέφαντα κόλλησα εγώ. Σου είπα ο καθένας τα προβλήματά του. Ότι ρε, παιδί μου, ό,τι και να κάνω εγώ, αν ο Αλέξανδρος Έλληνα πιστεύει ότι είμαι ελέφαντας. Το πιστεύεις. Και ελέφαντα να του φέρω και να του πω: βλέπεις κάποια ομοιότητα. Θα πει: ναι. Ξαδερφός σου είναι. Και νομίζω ότι για να το μάθεις αυτό, πρέπει να περάσεις πρώτα από όλο αυτό το δύσκολο πράγμα που είναι το να προσπαθήσεις να πείσεις τους άλλους ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και κάποια στιγμή κουράζεσαι τόσο και λες: είμαι. Όσο εδώ είχε. Ελέφαντας. Ελέφαντας είμαι. Ό,τι σας αρέσει. Έτσι. Εγώ ξέρω τι είμαι και τελειώνει εκεί η υπόθεση και δεν θα κάτσω εγώ να πιάσω τον κάθε Αλέξανδρο και να του πω κοίταξε να δεις το και το. Δεν είμαι. Ποιο και ποιο. Α, ποιο και ποιο. Θα συνεχίσω εγώ με κάτι το οποίο το είχα βρει και μετά το έχασα. Άλλο θα το ξαναβρω. Λέει εδώ κάποιος ότι το 2022 του έμαθε ότι ακόμα και τα πιο τρελά μας όνειρα μπορεί να πραγματοποιηθούν. Και δεν το λέω για να έχουμε έτσι την ελπίδα κτλ. Το λέω από την ανάποδη ότι πολλές φορές συμβαίνουν στις ζωές μας πράγματα που δεν τα περιμέναμε, δεν τα είχαμε φανταστεί και επειδή ακριβώς δεν τα είχαμε φανταστεί, δεν τα αντιλαμβανόμαστε ως συνέβη κάτι πολύ τρελό. Δηλαδή, ναι. Δεν έψαχνες γκόμενο, έχεις εν τέλει γκόμενο και το θεωρείς δεδομένο ότι βρήκες γκόμενο. Ενώ αν το είχες στο μυαλό σου σαν κάτι πολύ τρελό και γινόταν, μπορεί να το έπαιρνες και πάνω σου ότι καλά, ήθελα μια τέλεια δουλειά και τη βρήκα. Ενώ αν τη βρήκες τυχαία, δεν θα πεις το ίδιο. Ναι. Και αυτό πολλές φορές. Αν κάνεις flashback και πεις τι έγινε μέσα αυτή τη χρονιά. Πήγα 2 ταξίδια ενώ είχα πει ότι θα πάω 1. Και αυτό χρειάζεται να πάρει το ανάλογο appreciation, διότι δεν είναι δεδομένο ή πρέπει να πάρεις από αυτό όσο περισσότερη χαρά μπορείς. Και ας μην ήτανε ο στόχος που είχες βάλει να πάω 7 ταξίδια και να πήγες 8. Είναι ωραίο να το θυμόμαστε νομίζω. Και για χαζομάρες ναι, δηλαδή. Ναι. Κατάφερα και έκανα μπάνιο από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβρη. Και είναι χαζομάρα αυτό. Αυτό είναι πάρα χαζομάρα, ενώ ρε παιδί μου ότι είναι. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, δεν είχα σκοπό όλο το καλοκαίρι να με θάλασσα. Αλλά πώς κατάφερα, κάτσα Σαββατοκύριακο και ήμουνα στη θάλασσα. Γιατί όχι, δεν είναι τρελό όνειρο, αλλά αν το εκτιμήσεις, θα πάρεις πολύ χαρά από αυτό. Ενώ αν δεν το εκτιμήσεις, οκ, okay, απλά μπορεί να περάσει και να μην ακουμπήσει. Το έλεγα στο βράδυ αυτό. Φαντάζεσαι το πόσο περίεργο είναι που είσαι εδώ. Εγώ πήγα πώς ένα ταξίδι αυτό με δουλειά, στο οποίο μεταξύ μας βαριόμουν πάρα πολύ να πάω και δεν ήθελα. Άκου τώρα. Και να πού. Ναι. Αυτό. Αυτό. Είναι τρελό. Και όντως είναι πιο ωραία έρχονται αυτά. Και νομίζω ότι από αυτό παίρνεις πολύ περισσότερη χαρά από το κλασικό το ονειρεύομαι να γίνω αυτό, ναι. Να κάνω αυτό, να πάω εκεί. Χρήσιμο είναι. Αλλά η χαρά που παίρνεις από το κοίτα ρε τι έγινε σήμερα που βγήκα, ξέρω εγώ, για έναν καφέ και κατέληξα 6 ώρες έξω, ξέρω εγώ, και πήγα και από εκεί και πήγα και από εδώ και δεν είχα φανταστεί ότι θα τα κάνω όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα να το έχω μάθει κι εγώ. Δεν πειράζει. Ξέρω ότι το χρειάζομαι. Για πες. Το 2022 έμαθα να συγκρούομαι και να διεκδικώ τα δικά μου θέλω. Βασικό. Κοροϊδεύει, κύριε. Όχι, δεν κοροϊδεύω, γιατί μία προέκταση αυτού είναι και το καντήλι που είπα εγώ στο βίντεο. Ναι. Να συγκρουστώ και να πάρω αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να πάρω. Μπορεί να γίνει και χωρίς καντήλι. Ναι, παιδί μου, εντάξει, τώρα το να καντηλιάσω τη ΔΔΕ είναι κάπως πιο εύκολο. Μπορεί να χρειαστεί να διεκδικήσω κάτι σημαντικό.
σημαντικό σε μια πιο προσωπική σχέση, πιο άμεση. Βέβαια, στη δουλειά, νιώθω ότι αν στη φιλία. Δεν μπορείς άνετα να κάνεις το πιο εύκολο, που είναι να καντιλιάσεις τη ΔΔΕ, ούτε στη φιλία ή στο κάτι Μάντεψε. Μπορείς εύκολα. Έχεις παρατηρήσει να καντιλιάζω Όχι. εύκολα. Όχι, ναι, γι' αυτό το λέω και για σένα. Το λέω ότι ναι, ίσως πρέπει να ξεκινήσεις από κάτι πιο εύκολο για να το κάνεις αυτό γενικά. Όχι, τη ΔΔΕ μπορώ πιο εύκολα να την καντιλιάσω. Πλέον, γιατί έχεις κάνει τις 40 μέρες μάστορα. Ναι. Μπορεί πριν να μην μπορούσες. Μπορώ γιατί λειτουργεί περίεργα στο κεφάλι μου. Γιατί ενώ βρίζομαι με τον υπάλληλο, γνωρίζοντας ότι για το πρόβλημα δεν φταίει ο υπάλληλος, ναι. αλλά φταίει μια αόρατη έννοια που λέγεται ΔΔΕ. Σκοτεινή δύναμη. Ναι, που κρύβεται πίσω από όλα. Μπορώ να καντιλιάζω για να πω μετά, συγγνώμη, δεν βρίζω εσάς. Απλά όπως καταλαβαίνετε, κάπου αυτό και αυτό. Πω. Κάπου πρέπει να τα πω, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει και δεν βγάζω άκρη. Ναι. Γιατί όντως δεν μου φταίει ο υπάλληλος. Όχι, τίποτα. Αυτό. Οπότε εκεί είναι πολύ εύκολο. Και εκεί με το μάστορ ακόμα δυσκολεύομαι να μαλακά φοβέ. Λοιπόν, το 2022 έμαθα εδώ σε μια φίλη ότι πόσο δύσκολη είναι μια σχέση εξ αποστάσεως. Και το λέω όχι γιατί απαραίτητα το πιστεύω ή ότι ταυτίζομαι, αλλά το βλέπω συχνά γύρω μου και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε το καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο το ότι κάποια πράγματα, μεταξύ αυτών και η σχέση εξ αποστάσεως, ίσως από ανθρώπινη αφέλεια με την καλή έννοια, ίσως επειδή μπορεί να σκεφτόμαστε πιο πολυθετικά και να μην τα ζυγίζουμε τόσο, να μην είμαστε πολύ ρεαλιστές. Μας φαίνονται πιο εύκολα ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι πιο εύκολα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Το οποίο αυτό δεν σημαίνει ότι να μην κάνει ο κόσμος σχέση εξ αποστάσεως, ότι δεν υπάρχει κάποιος που κάνει σχέση εξ αποστάσεως και του βγαίνει. Αλλά κάπως όταν είσαι 30 παρά και έχεις βιώσει και μία σχέση από κοντά, στο μυαλό μου πρέπει να έχεις έτσι σαν ένα reality check ότι πόσο εύκολο θα είναι να πηγαίνω Ελλάδα, Ισπανία κάθε Τρίτο Σαββατοκύριακο ή Αθήνα, Κοζάνη. Και εντός Ελλάδας και να πάρεις την όποια απόφαση του να το κάνω ή να μην το κάνω πιο συνειδητά. Εγώ πιστεύω ότι κάθε φορά, επειδή όταν θέλεις έναν άνθρωπο ή όταν ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο, τη σχετική αντράλα. Είναι και αυτή πιστεύω ότι είναι και η σωστή επιλογή. Να πεις ναι και να δοκιμάσεις να ρισκάρεις το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Γιατί μου φαίνεται πολύ μεγάλη βλακία να πεις δεν θα το δοκιμάσω γιατί δεν θα πάει καλά. Γιατί άμα ήσασταν κοντά, ποιος υπόσχεται ότι θα πάει καλά. Ναι. You never know. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζεις ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω εντρυφήσει σε αυτό το τομέα. Και εγώ παλιότερα και δεν είναι ότι θα το ξανά έκανα. Είναι για το... Είναι ένα beep. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το ξανά έκανα γιατί όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο νιώθεις πράγματα ρε φίλε, μου φαίνεται πολύ δειλό και πολύ μεγάλη μαλακία να πω ότι δεν θα προσπαθήσω να περάσω όσο χρόνο μπορώ να περάσω με αυτόν τον άνθρωπο, είτε από μακριά είτε από κοντά. Απλά το concept για μένα δεν είναι το να μην το κάνεις, είναι το κάθε επόμενη φορά που το κάνεις να είσαι πιο συνειδητοποιημένος από την προηγούμενη. Σαφώς. Οπότε αν έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ναι, τρεις φορές που το έχω κάνει δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Οπότε την επόμενη ας μπω πιο συνειδητά μέσα σε αυτό, ας το προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Αλλά ναι, αν έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί και να... Beep. Είσαι σε ένα 5% πιο προετοιμασμένος. Ναι, αυτό. Και έχει και μεγάλη διαφορά και σε τι ηλικία το κάνεις. Γι' αυτό το έχουμε ξαναπεί. Γιατί στα 28 το έκανα με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από ότι το έκανα στα 18. Γιατί μπορούσα να σηκωθώ και να φύγω και να πάω. Γιατί βγάζω τα δικά μου χρήματα και μπορώ να φτιάξω το πρόγραμμά μου και να το κάνω. Στα 18 έχεις τα λεφτά του μπαμπά και της μαμάς και δεν μπορείς να τους λες δώσ' μου λεφτά να πάω να δω τον κόμενο. Κόμενο! Έχετε γράψει πολύ. Πολύ ωραία πράγματα, ρε γαμώτο, και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα κάνω ένα κόμπο και θα πω το να βάζω τη σωματική και ψυχική υγεία μου πάνω απ' όλα σε συνδυασμό με το δεν είναι κακό να κόβεις με τοξικούς φίλους ακόμα και αν σου λείπουν μερικές φορές. Γιατί είναι κοντά. Είναι. Ξέρεις τι, όσο δεν βάζουμε πρώτα απ' όλα την σωματική και ψυχική μας υγεία, τόσο χειρότερα κάνουμε τα πράγματα για όλους. Πρώτα για μας και μετά για τους άλλους. Γιατί όταν εγώ δεν βάζω πρώτα την σωματική ψυχική μου υγεία και γίνεται ένα πράγμα που όλο βάζω κάτω από το χαλί πράγματα. Θα σκοντάψουμε όλοι πάνω σε αυτό το χαλί και κάποια στιγμή από το πουθενά θα γίνουμε κόλλος για τους λάθος λόγους. Τουλάχιστον να γίνουμε κόλλος, να γίνουμε για τους σωστούς λόγους. Συν του ότι, επειδή τα τελευταία χρόνια έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα για τους ανθρώπους που επιλέγω να έχω στη ζωή μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις και με πόνεσαν πάρα πολύ, συνεχίζω να επιμένω στο ότι ναι,
Φυσικά και θα διώξεις ανθρώπους που για σένα είναι τοξικοί, γιατί μπορεί οι άνθρωποι οι ίδιοι να είναι εξαιρετικοί, αλλά μεταξύ σας να μην μπορείτε να είστε τοξικοί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν θα σου λείπει ή δεν τον αγαπάς ή δεν νοιάζεσαι γι' αυτόν. Γιατί αν μη τι άλλο, αν έχετε περάσει χι πράγματα μαζί, ναι, φυσικά και θα σου λείψει. Θα σου λείψουν πάρα πολλά πράγματα και θα σου λείπουν και μετά από κάποιο χι διάστημα θα κάνεις λίγο περισσότερη ειρήνη με αυτό και πάλι θα υπάρχουν στιγμές που θα λες ρε γαμώτο αυτό. Αλλά πολύ συνειδητά θα λες κιόλας ξέρεις τι. Καλύτερα έτσι όμως, γιατί είμαστε καλύτερα και οι δύο. Ναι, βέβαια από το πρώτο σκέλος της κουβέντας, εγώ νιώθω ότι πολλές φορές επειδή έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι εμένα με νοιάζει να προστατέψει τον εαυτό μου, ή με νοιάζει να προστατέψει τον εαυτό μου, ή εγώ θα βάλω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Που θεωρητικά είναι το σωστό, απλά επειδή αυτό το έχουμε ταυτίσει με ανθρώπους που εν τέλει το είχαν σαν κάλυμα για να είναι τους άλλους. Ίσως πολλές φορές φοβόμαστε να το πούμε και να το κάνουμε πράξη. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, ναι. Δηλαδή ότι έχεις ακούσει πέντε μαλάκες να το πιστεύουν αυτό για τους εαυτούς τους, ενώ απλά ήτανε μαλάκες και ψάχνανε κάπως να το δικαιολογήσουν στους γύρω τους. Και λες δεν θα γίνω εγώ αυτός ο μαλάκας που θα πει όχι ή που θα πει τέλος ή που θα πει σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά δεν θέλω να έχουμε επαφή. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια φοβία. Το θεωρούμε περισσότερο κακό από όσο είναι, γιατί το έχουν πάρει άνθρωποι και το έχουν καταχραστεί. Ισχύει. Που είναι ο κακός εαυτούλης τους, γιατί είναι όλοι πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά άπειρες φορές έχεις δει και στην πράξη ότι, ξέρω εγώ, η Σιλένα αποφάσισε να με χωρίσει με τον τρόπο που εκείνη ήθελε, χωρίς να σκεφτεί καθόλου ότι έχει απέναντί της έναν άλλο άνθρωπο και να το χειριστεί το δυνατόν καλύτερα. Και λες εσύ, δεν θα γίνω την επόμενη φορά που θα χρειαστεί, δεν θα γίνω σαν τη Σιλένα που έκανε αυτό, ή όπως με χώρισε με ο τάδε να το κάνω εγώ. Δεν μ' αρέσει. Πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε πότε αυτό είναι μια δικαιολογία για τον εαυτό μας και πότε actually πραγματικά. Δεν χρειάζεται να είμαστε χίλια κομμάτια ψυχικά και σωματικά για να καλύπτουμε τις ανάγκες άλλων. Γιατί στο τέλος της ημέρας και στο αεροπλάνο, ναι. Άμα είναι να πέσει, που πέφτει μάσκα, λένε οι οδηγίες, πρώτα θα βάλετε μάσκα σε εσάς και μετά σε όποιον άλλον έχει ανάγκη. Γιατί άμα δεν βάλω πρώτα τη μάσκα οξυγόνου σε μένα, πώς θα βάλω πώς θα βοηθήσω τον άλλο που δεν μπορεί. Βάθινε πολύ αυτό ξαφνικά. Ανάγκη. Ωραία, ήτανε διδακτική δηλαδή αυτή η χρονιά. Δεν έμαθε μόνο σε εμάς ότι το πλυντήριο πιάτων είναι η καλύτερη εφεύρεση του κόσμου. Μα μετά είναι το κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Εντάξει, όχι, απλά. Ότι δεν είχε πιο χαζό. Ναι, ρε παιδί μου, όλοι μάθανε, περάσανε από δύσκολα, από πόνους, από αλλαγές. Εντάξει, κάποιο έγραψε γιατί δεν βλέπετε τελικό GNTM. Καλά, και κάποιο άλλο έγραψε καλές γιορτές. Είναι δύο στους 150, ξέρω εγώ. Βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο ότι έγραψε και η φίλη μου η Αφροδίτη. Τη έμαθα το 2022 ότι δεν αδυνατίζει με πίτσες και σοκολάτες και ότι τη το μαθαίνει κάθε χρονιά αυτό. Έλα, ρε, έχει αποδειχτεί κάτι τέτοιο. Και εκείνη την ώρα νομίζω ότι με το που το διάβασα, αυτομάτως ρουφήχτηκα. Δηλαδή είπα. Και σκέφτηκα, ξέρω εγώ, μπορώ να κρατηθώ σήμερα να μην φάω κάτι από τα δύο. Για να πω ότι το έμαθα κι εγώ για μία μέρα. Γιατί δεν είναι ότι το ξεχνάς την επόμενη ή τη μεθεπόμενη και το ξαναμαθαίνεις και το ξαναξεχνάς. Προτύπωμα, είσαι πολύ στρεσαρισμένος, δεν θες να φάω. Α, να το δοκιμάσω δηλαδή. Κάτσε να στρεσαριστώ λίγο τώρα που θα κλείσουμε. Σας παρακαλώ, δεν το λέω σοβαρά. Ναι, όχι, δεν. Ναι. Με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι. Για να σας έρχεται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι όσο δεν αδυνατίζεις με πίτσες και σοκολάτες. Και φαντάζεσαι να βγει έρευνα το 23. Η σοκολάτα συνδυασμό με την πίτσα αδυνατίζει. Ό,τι καλύτερο. Και το κλείνουμε. Την πληρώνω αυτή την έρευνα. Ποιος επιστήμονας θέλει να τα ερευνήσει αυτό, να του δώσω εγώ τα λεφτά. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όλα μας τα social media και να μας ακολουθήσετε σε αυτά γιατί μας βοηθάει. Το έχουμε ξαναπεί. Και φυσικά να μην ξεχάσετε να μας γράψετε τα σχόλια το οποίο επίσης μας βοηθάει. Εγώ θα έλεγα σε τι συμφωνείτε, σε τι διαφωνείτε από αυτά που ακούστηκαν. Ναι. Ένα απλό ταπεινό σχόλιο για το ρεύμα και το νερό που το ξεχνάτε γιατί Χριστούγεννα και κάνετε αλλού φιλανθρωπίες ενώ πρέπει να κάνετε και εδώ φιλανθρωπίες. Like, και εγγραφή και γεια σας, είναι όλα χρήσιμα. Και να βγάζετε το adblock, παιδιά, τώρα που βλέπετε το βίντεο.